γίνω επιτέλους μάμα. Η Σμαράγδα Καρύδη έκοψε ακόμη και τα μαλλιά της για τις ανάγκες του θεατρικού της ρόλου στο Σικάγο. Γιατί για τηλεοπτικό ρόλο προς το παρόν θα αρκεστούμε στις επαναλήψεις του παραπέντε σαντάλια. Η δική μας δουλειά ήταν μια επιτυχία ούτως ή άλλως και στις επαναλήψεις πάντα πήγαινε καλά, αλλά τώρα πια μόνο επαναλήψεις βλέπουμε. Τόσα κάνω μωράκι, θα γίνω μαμά. Και από προτάσεις και από σκέψεις ένα σωρό. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Θέλω να πω, εμείς ούτως ή άλλως ξεκινήσαμε για να κάνουμε θέατρο και μάλλον εκεί καταλήγουμε. Και είναι ωραία. Οι ατάκες του παραπέντε μπορεί να μην τις λείπουν, καθώς τις βλέπει συχνά σε επανάληψη, τις λείπει όμως μια καλή τηλεοπτική πρόταση. Πώς έχει λείψει τηλεόραση? Όχι πάρα πολύ. Μου έχει λείψει μια καλή δουλειά, αλλά όχι η καθημερινότητά της. Το πρωινό, το ξύπνημα και το γύρισμα. Δηλαδή όλο αυτό, όχι πολύ. Αλλά να κάνω μια καλή δουλειά θα ήθελα. Εγώ είμαι ο πατέρας. Στο musical συμμετέχει και ο Αντώνης Λουδάρος, ο ηθοποιός λέει πάντα ανοιχτά τη γνώμη του και αυτή τη φορά έκανε τον διαχωρισμό ανάμεσα στους ηθοποιούς και στους celebrity. Εγώ νομίζω ότι γίνεται μια μεγάλη μάχη των φελών. Οι φελοί ως γνωστόν επιπλέον. Θα δούμε τι θα επιπλέψει. Ποτέ δεν ήταν δύσκολο. Όλο αυτό ήταν ένα τάχαμο different lifestyle όλα αυτά τα χρόνια. Ότι υπήρχαν δηλαδή λυκοφιλίες, ότι σφαζόμασταν, ότι τραβάγαμε ο ένας στα μαλλιά του αλλού. Αυτό ήταν πάντα ένα ψέμα. Οι ηθοποιοί ποτέ δεν το κάνουν αυτό. Τα celebrity μπορεί. Έτσι ανοιχτά και στο παρελθόν είχε μιλήσει για τους συναδέλφους του που συμμετέχουν σε reality show. Τα show αυτά είναι βοηθητικά στο... Αυτό είχα σχολιάσει, ότι είναι βοηθητικά στο να ξαναέρθεις σε μια επικαιρότητα, να σε θυμηθεί ο κόσμος, να σε θυμηθεί το συνάφι σου, να σε θυμηθούν οι παραγωγοί. Αυτό είχα κάνει, αυτό το σχολείο είχα κάνει και είχε, νομίζω, παρεξηγηθεί. Παρουσίες στο musical εντυπωσιάζουν τόσο με τις χορευτικές τους ικανότητες, όσο και με τις έξι εμφάνισή τους. Είμαστε εδώ από τις 6, πρέπει να κάνουμε λίγο ζέσταμα, training, τρέχουμε, τώρα να κάνουμε γυμναστικές, δεν μπορείς, θέλεις αντοχές και θέλεις ύπνο. Ο κόσμος προτιμάει τα μεγάλα θέαματα. Γιατί όταν υπάρχουν έτσι ηθοποιοί που τους αγαπάει, έρχονται και βλέπουν μια τόσο πλούσια παραγωγή με τέτοια κουστούμια, με ζωντανή ορχήστρα. Όλη η ομάδα του musical θα ανέβει την 5η στη σκηνή για την πρεμιέρα.